στα δημοτικά διαμερίσματα της εκλογικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Βεντζίων, Αγαλέη, Κέντρο, Νησί, Δίπορο, Νεοχώρη και Σαρακίνα επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Βρεβενών Δημοσθένης Κουπτσίδης και εκ νέου υποψήφιος για τον Δήμο Βρεβενών. Σίγουρα διαλύσετε τα πιο δύσκολα χρόνια 3,5 που πέρασε η ίδια η Ελλάδα, γιατί ζήσαμε καταστάσεις δύσκολες, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα καλυτερεύσουν από εδώ και πέρα και θα είναι και 5 χρόνια, θα πάμε ακόμα πιο καλύτερα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε σένα και ο κόσμος πιστεύει πάρα πολύ σε σένα. Και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπόρεσαν να γίνουν τώρα λόγω των δυσκολιών και της οικονομικής δυσκολίας που υπήρχε στο τόπο μας, πιστεύω τώρα στην επόμενη πενταετία, αποκιστρωμένος και από άλλα πράγματα και με περισσότερο χρόνο μπροστά, θα τα υλοποιήσετε και θα τα κάνετε. Ο Δήμαρχος έτυχε θερμότατης υποδοχής από τους κατοίκους των χωριών και έδωσε μήνυμα νίκης. Ενώ σε ερώτηση κατοίκου του νησίου σχετικά με το αν η ΔΕΙΑΓ θα κληθεί να καταβάλει το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ για το ΦΠΑ του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 12,3 εκατομμυρίων ευρώ, επιβαρύνοντας έτσι τους δημότες, και αν το έργο έχει σταματήσει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων απάντησε τα εξής. Καταρχήν, η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, επειδή ακριβώς πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ, είναι εξασφαλισμένη και κλειδωμένη. Επίσης, για το έργο της σύντρευσης, η ΔΕΙΑΓ δεν επιβαρύνει ούτε με ένα ευρώ τον δημότη. Για τα προηγούμενα έργα που έγιναν το 2005, επειδή ήταν έργα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους, πράγματι η δέσμευση που είχε η ΔΕΙΑΓ ήταν να βάλει επιπλέον 80% ειδικό τέλος στους λογαριασμούς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να λάβει το κράτος το ΦΠΑ. Θα οφείλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο για τα 3 χρόνια που ήμασταν 3,5 που θα πάει μαζί. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Δήμαρχο. Ήταν τουλάχιστον για τα καθημερινά εκεί. Με βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει, το ξέρετε κι εσείς εδώ πέρα το τι δουλειά κάναμε. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Δύσκολα χρόνια είχαμε και θα συνεχίσουν για τα δύσκολα χρόνια. Πιστεύω να υπάρξουν με την επόμενη τετραετία καλύτερες περισσότερα χρήματα και να βοηθήσουν περισσότερο κόσμο. Αυτά. Ο Δήμαρχος έκανε τη μοίρα σήμερα μαζί μας. Και πρώην νομάρχης, και το πρώην νομάρχης δεν το λέω τυχαία, σαν πρώην νομάρχης ήταν υπαχές αγελάδες, είχε πολλά χρήματα. Σαν δήμαρχος όμως, είχε την ατυχία να πέσει στη χειρότερη κατάσταση της χώρας. Σκεφτείτε ότι δεν είχαμε βενζίνη να πετάξει ένα αεροπλάνο στο Αιγαίο, ότι τους πρωθυπουργούς μας τους πέταγαν έξω, ότι σαν λαό μας κορόιδευαν και μας φλιδωρούσαν όλοι, πέτυχε τη χειρότερη περίοδο διακυβέρνησης στο Δήμο. Και κάτι άλλο χειρότερο. Ήμασταν ο μεγαλύτερος Δήμος στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι αλλού τους κάδους τους μετράνε με μέτρα και εμείς μετράμε με χιλιόμετρα. Θέλω να πω ότι δηλαδή ένα απορριμματοφόρο σε έναν άλλο Δήμο πάει 100 μέτρα και μαζεύει τα σκουπίδια. Εδώ πρέπει να κάνει 30 χιλιόμετρα για να πάει να μάσει τον επόμενο κάδο. Σε άλλη ερώτηση, κατοίκου από την Σαρακίνα για το γεγονός ότι δεν έχει κάνει απολογισμό ο Δασταμάνης ως αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουπτσίδης αναφέρει: «Το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε πρωτοφανείς λάσπη, αν και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το περιμένουμε από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κάδρο πίσω από αυτό το σχηματισμό που έχει γίνει. Ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο, που επιτίθενται και λασπολογούν. Ας μας πούν τελικά ποιο είναι το έργο τους, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και τι πρόκειται να κάνουν την επόμενη ημέρα. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα διοικούσανε. Αυτοί λοιπόν που ισχυρίζονται πως έχουν όραμα για τον τόπο, ας μας πούν τι έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα. Ας απολογηθούν για το έργο τους, όπως και εμείς απολογούμαστε». Τέλος, σε συζήτηση που είχε με πολίτες, αυτό που ζήτησαν πρώτα απ' όλα οι κάτοικοι των χωριών είναι χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και των οικονομικών του Δήμου, έτσι ώστε να μην υποθηκευτεί το μέλλον του Δήμου και φορτωθούν με δυσβάστακτα οικονομικά βάρη οι δημότες. Ο Δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πριν από 3,5 χρόνια παραλάβαμε το νέο καλλικρατικό Δήμο Γραβενών με οφειλές 25 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για επίσημες οφειλές όπως προέκυψαν από τον αναλυτικό οικονομικό έλεγχο που κάναμε. Την ίδια στιγμή η κρατική επιχορήγηση μειώθηκε κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Παρόλα αυτά καταφέραμε να μειώσουμε τα χρέη του Δήμου κατά τα 2 τρίτα του,
ενώ δεν πήραμε ένα δάνειο, ένα νέο δάνειο, ούτε ένα ευρώ. Ταυτόχρονα έχουμε παραπέμψει όλα αυτά που βρήκαμε στη δικαιοσύνη. Τρεις δημοτικές επιχειρήσεις και δύο πρώην δήμαρχοι έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, γιατί έτσι οφείλαμε να κάνουμε, ελέγχοντας τη χρήση του 2010 και με βάση τα ευρήματα αυτού του ελέγχου, γιατί αυτή ήταν η εντολή που πήραμε από εσάς τους δημότες.